Χαίρετε. Το βίντεο αυτό το ξαναγυρίζω και ελπίζω αυτή τη φορά να γραφτεί. Γιατί την πρώτη φορά που το γύριζα, καθώς το γύριζα, κράσαρε. Σταμάτησε η κάμερα του υπολογιστή, η εξωτερική κάμερα που έχω στον υπολογιστή. Και μετά το αρχείο λέει δεν ήταν accessible. Επειδή είχα πολύ θυμό και ήμουν πολύ έντονη, δεν ξέρω αν κατάφερα να μεταθέσω και στην κάμερα τα συναισθήματά μου. Η μητέρα μου δεν δέχεται το σύντροφό μου, λέει η φίλη που στέλνει την επιστολή, και όπως θα διαβάσατε και στον τίτλο, επειδή δεν έχει πτυχίο. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, αγάπη μου. Έχω ανάγκη για τη συμβουλή σας, διότι βρίσκομαι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Είμαι 22 ετών, είμαι φοιτήτρια. Δεν λέω ότι σπουδάζει κοπέλα, γιατί δεν θέλω να προδώσω την ταυτότητά της. Είναι μια σπουδή που θέλει πολλά χρόνια. Και βρίσκομαι σε σχέση εδώ και 5 χρόνια, δηλαδή είσαι σε σχέση από τα 17 σου. Το μεγαλύτερο μου πρόβλημα, οι γονείς μου δεν δέχονται το σύντροφό μου, διότι δεν έχει πτυχίο ΑΕΗ και δεν είναι του εντός εισαγωγικών επιπέδου. Δεν τον δέχτηκαν ποτέ τους. Μου λένε καθημερινά, έλα βγες τώρα να γνωρίσεις κάποιον. Αν είναι ποτέ δυνατόν να λέτε στην κόρη σας, η οποία έχει ήδη σχέση αγαπητική, να της λέτε να πατήσει το σύντροφό της και να βγει έξω να γνωρίσει κάποιον. Τι ωραιότατο parenting αυτό, εξαιρετικό parenting. Δηλαδή διδάσκετε στην κόρη σας να είναι ανήθικη. Είναι αήθεις οι συμβουλές που της δίνετε. Κυρίως η μητέρα μου, η οποία τον καταργέται, εξαιρετικό το επίπεδο της μητέρας σου να καταργέται άνθρωπο, εξαιρετικότατο. Τον προσβάλλει και τον θεωρεί κατώτερο, ενώ αυτή που καταργέται και δίνει ανήθικες συμβουλές, αήθεις συμβουλές στην κόρη της, έχει ανώτερο επίπεδο. Μάλιστα, όλα θα τα ακούσουμε πλέον. Ελπίζω να μην χαλάσει πάλι η κάμερα. Όλα τα λέει μπροστά μου και νιώθω τόσο άβολα. Ερχόμαστε πολλές φορές σε σύγκρουση, αλλά μάταια. Με χλεβάζει, πολύ ψηλό το επίπεδο της μαμάς, εξαιρετικό, χλεβάζει και το παιδί της. Μπράβο μαμά! Με χλεβάζει όταν της λέω πως τον αγαπώ και πως είναι ο καλύτερος άνδρας που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Όσες φορές μιλάει για αυτόν, χρησιμοποιεί τις εξής φράσεις. Ο καημένος. Βεβαίως είναι καημένος που η μητέρα της φίλης του είσαι εσύ. Πολύ καημένος, εξαιρετικά καημένος. Δεν είναι άξιος, ενώ εσύ είσαι πανάξια. Πανάξια μητέρα και πανάξιο ανθρώπινο. Συγχαρητήρια. Χλεβάζω τη μάνα σου τώρα, δηλαδή, σε περίπτωση που δεν το κατάλαβες. Αυτός δεν είναι τίποτα για την οικογένεια μας. Είναι μια οικογένεια η οποία καταργέται, χλεβάζει, προσβάλλει και βρίζει. Δεν είναι τίποτα αυτός για την οικογένειά σας. Θα εκλαμπούθε, λένε η μάνα σου. Κοίτα τη ζωή σου. Αυτή να κοιτάξει τη δική της ζωή και αυτή να ζήσει τη δική της ζωή και να σταματήσει να σαμποτάρει τη δική σου ζωή. Μάλιστα, δηλαδή η ζωή της αυτηνής είναι ποιος είναι ο δικός σου ερωτικός σύντροφος και άμα έχεις ερωτικό σύντροφο που δεν της αξίζει, της την καταστρέφεις τη ζωή της. Ωραία μάνα. Δεν του έχω πει τίποτα, αλλά αυτός το ξέρει, το βλέπει και πάντα μου λέει πως οι γονείς μου ψάχνουν τον καλύτερο εντός εισαγωγικών για μένα. Για λόγου της που ψάχνει η μάνα σου. Η μάνα σου για τον εαυτό του ψάχνει, δεν είναι για σένα που ψάχνει. Να καλύψει τα δικά της αποθυμένα ψάχνει. Εγώ όμως δεν ψάχνω τίποτα παραπάνω. Ό,τι ήθελα το βρήκα προσωποποιημένο σε αυτόν. Αυτός ο άνθρωπος μου δείχνει καθημερινά ότι είμαι η γυναίκα της ζωής του. Εξηγώ στη μητέρα μου το πώς αισθάνομαι για αυτόν. Ποτέ της δεν με κατάλαβε. Δεν έδωσε σημασία στα θέλω και στις επιθυμίες μου. Ναι, αφού είναι τόσο εγωκεντρική η μάνα σου, πώς μπορεί να παρατηρήσει, να προσέξει ότι έχεις θέλω και επιθυμίες και πόσο μάλλον τους δώσει και προσοχή και σημασία. Θέλω να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι ούτε η ίδια δεν έχει πτυχίο. Μα είμαστε σίγουροι, εγώ είμαι σίγουρη ότι η μάνα σου δεν έχει πτυχίο. Τα δικά της αποθυμένα προβάλλει πάνω στο φίλο σου. Τα δικά της κομπλεξιλίκια βγάζει. Αηθώς. Βρίσκομαι σε απόγνωση. Δεν μπορώ άλλο να διαχειριστώ την ψυχολογική πίεση που δέχομαι. Θα ήθελα να την είχα μακριά και να μην με ενοχλούσε ποτέ ξανά. Σε καταλαβαίνω. Δεν αντέχω άλλο, δεν ξέρω τι να κάνω, πώς να τη διαχειριστώ, η ζωή μου γίνεται αφόρητη. Κόρη μου, είσαι 22 ετών, η κόρη μου είναι 21 και ο γιος μου θα γίνει 24 σε λίγους μήνες. Είσαι στην ηλικία των παιδιών μου. Η μάνα σου έχει πρόβλημα, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα η μάνα σου δεν είναι μητρική. Η μάνα σου είναι μια εγωκεντρική μητέρας,
όχι μητέρα, τέρας, εγωκεντρική, η οποία σαφώς δεν σε σέβεται, δεν σε εκτιμάει και λειτουργεί κακοποιητικά πάνω σου. Ψυχικά κακοποιητικά. Αυτό που σου κάνει η μητέρα σου ονομάζεται ψυχική κακοποίηση. Να κάνει bullying εντός εγώ στο παιδί της για τη σχέση που έχει το παιδί της. Καταλαβαίνω ότι είσαι σε μια ηλικία που σε επηρεάζει πάρα πολύ η γνώμη της μητέρας σου και σε στενοχωρεί πάρα πολύ το να έχει η μητέρα σου τόσο αρνητική γνώμη για σένα και για τον σύντροφό σου και μέσα σου νιώθεις την ανάγκη να ικανοποιήσεις τη μαμά σου, να την ευχαριστήσεις ή τέλος πάντων να μην την στενοχωρείς. Έχω να σου πω ότι η μητέρα σου δεν στενοχωριέται εξαιτίας της σχέσης σου, στενοχωριέται εξαιτίας της δικής της αδιαγνωσίας. Και ότι αν δεν ήταν αφορμή η σχέση σου για να τα κάνει όλα αυτά, θα βρεις και μια άλλη αφορμή γυναίκα η οποία είναι αδιάγνωστη. Έχει θέματα η μάνα σου. Δεν θα θεραπεύσουμε όμως τη μάνα σου από ένα βίντεο, ούτε θα διαγνώσουμε τη μάνα σου. Θέλω να σε βοηθήσω εσένα. Γιατί εσύ διατρέχεις ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Είτε να καταστρέψεις τη σχέση σου τώρα προκειμένου να ευχαριστήσεις τη μάνα σου, να την ικανοποιήσεις, ή τέλος πάντων να τη φύγεις από πάνω σου, να μην την έχεις πάνω στο κεφάλι σου, ή να προσκοληθείς αιμονικά πάνω σε αυτή τη σχέση και ακόμη και αν τυχόν στο μέλλον βγουν σημάδια που δείχνουν ότι αυτή η σχέση δεν είναι καλό να συνεχιστεί, εσύ να τη συνεχίσεις από πίκα προς τη μάνα σου και να κάνεις ζημιά στη ζωή σου. Τα έχω δει αυτά τα δύο να συμβαίνουν πολλές φορές στο γραφείο. Εξηγούμε. Έχω δει γυναίκες οι οποίες γύρω στα 40, στα 50 έχουν έρθει στο γραφείο μου διαλυμένες ψυχικά και συναισθηματικά, γιατί μπήκαν σε ατέρια στους γάμους προσπαθώντας να πάνε κόντρα στους γονείς τους. Δηλαδή είχα μια ερωτική σχέση νωρίς, η δική σου ερωτική σχέση ξεκίνησε στα 17, τώρα είσαι 22, είσαι ενήλικας μεν νομικά, είσαι έφηβος όμως ψυχοσυναισθηματικά. Σχέσεις οι οποίες ξεκίνησαν νωρίς και με βάση το πώς λειτουργούσαν, πώς σκεφτόντουσαν και πώς ήταν τότε σε εκείνη την πολύ πρώιμη ηλικία των 20 ετών, 22 ετών, 23 ετών, ένιωθαν ότι αυτή η σχέση είναι η καταλληλότερη σχέση για αυτές και όταν οι γονείς τους πήγαν κόντρα σε αυτή τη σχέση, αυτές από πείσμα και από γυνάτη προσπάθησαν πάση θυσία να παντρευτούν τον άνθρωπο εκείνο. Με αποτελέσματα τραγικά. Γιατί μεγαλώνοντας να ανακαλύψουν ότι μεγάλωσαν και δυο προς διαφορετικές κατευθύνσεις και να είναι δυστυχισμένες σε γάμους ατέριας τους, στους οποίους αυτούς γάμους μπήκαν από πείσμα για να πάνε κόντρα στους γονείς τους, οι οποίοι δεν σέβονταν την προσωπική τους ελευθερία. Έχω δει και το αντίθετο όμως. Γιατί ακούγοντας να λέω πρώτα αυτό, μπορεί να σκεφτείς, α, μήπως και η Θέκλα σκέφτεται ότι δεν είναι κατάλληλος σύντροφος για μένα, ο σύντροφός μου επειδή δεν έχει πτυχίο και μήπως προσπαθεί εμέσως πλην σαφώς να μου πει να το χωρίσω. Όχι. Δεν ξέρω αν ο σύντροφός σου είναι κατάλληλος σύντροφος για σένα. Δεν έχω ιδέα. Το γεγονός αν έχει πτυχίο ή όχι από μόνο του δεν είναι κάτι που μας λέει αν είναι κατάλληλος σύντροφος ή όχι. Θα τη βιώσεις τη σχέση σου, σου εύχομαι να βιώσεις τη σχέση σου και κατά τη διάρκεια της σχέσης σου θα δεις και θα συνειδητοποιήσεις αν σου κάνει ή όχι και αυτό θα μπορέσεις να το δεις αν έχεις καθαρό το κεφάλι και δεν έχεις καμία πίεση. Έχω δει και την αντίθετη περίπτωση, κοπέλες οι οποίες τερμάτισαν σχέσεις καλές, υποκύπτοντας την πίεση των γονέων τους, με αποτέλεσμα να έρθουν να με συναντήσουν εμένα 15 χρόνια μετά, 20 χρόνια μετά και να κλαίνε και να οδύρονται και να λένε ότι έκανα τη μεγαλύτερη βλακεία της ζωής μου που άφησα να φύγει εκείνος ο άνθρωπος με τον οποίο είχαμε τόσο καλό ταιριασμά και ήταν τόσο καλή ψυχή και με εκτιμούσε και με αγαπούσε και τον εκτιμούσα και τον αγαπούσα και είχαμε επικοινωνία και είχαμε πάθος, δέσμευση και οικειότητα. Ναι, Λάκη, άσε με να κάνω το βίντεο, Λάκη. Και μετανιώνω πικρά. Γιατί μετά που χώρισα από αυτόν τον άνθρωπο, οι άλλες σχέσεις που έκανα δεν είχαν καμία σχέση με εκείνον τον άνθρωπο. Αυτόν τον άνθρωπο τον έχω χάσει, αυτός έχει προχωρήσει με τη ζωή μου και εγώ είμαι μια ανόητη που φοβήθηκα τη μάνα μου, που φοβήθηκα τον πατέρα μου και κάθισα και τους άκουσα και έχω κάνει τη ζωή μου χάλια. Λοιπόν, θα σου μιλήσω σαν μάνα. Δεν είμαι η μάνα σου, εννοείται. Σαν μάνα. Κόρη μου, δικαιούσε να έχεις τη σχέση σου. Συνέχισε να έχεις τη σχέση σου. Κόψε το στη μάνα σου. Κόψε τη στο. Δείξτε σε αυτό το βίντεο αν είναι δυνατόν. Αν είναι δείχνοντας στο βίντεο να δημιουργηθεί πρόβλημα σοβαρό στη σχέση σας, μην το δείξεις. Αν νομίζεις ότι μπορεί να δει το βίντεο και να το αντέξει και να μην δημιουργήσει στη σχέση σας ρήγμα, δηλαδή να μην θεωρήσει ότι την έχεις ξεμπροστιάσει ή τέλος πάντων την έχεις προσβάλει, γιατί εγώ δεν έχω πει τίποτα που να αποκαλύπτει την ταυτότητά σου και τη δικιά της την ταυτότητα. Ξεκαθάρισε στη μάνα σου ότι δεν την αφορά η προσωπική σου ζωή. Αυτό που την αφορά
είναι η σχέση που έχει με την κόρη της, ότι δεν είναι αυτή που κάνει σχέση με αυτόν τον άνδρα, είσαι εσύ που κάνει σχέση με αυτόν τον άνδρα και ότι έχεις κάθε δικαίωμα και να έχεις τη σχέση και να συνεχίσεις τη σχέση και να τερματίσεις τη σχέση, αλλά φτηνής δεν της πέφτει κανένας απολύτως λόγος. Κανένας απολύτως λόγος δεν της πέφτει της μάνας σου. Κανένας απολύτως λόγος δεν της πέφτει της μάνας σου. Ούτε εμένα μου πέφτει κανείς λόγος, αν τυχόν έχω σχέση τα παιδιά μου. Δεν μου πέφτει λόγος. Δεν είναι δική μου δουλειά. Δεν είναι η δική μου ζωή. Εγώ αυτά που ήταν να κάνω και που κάνω στη δική μου ζωή, τα κάνω και έχω και τις συνέπειες. Δεν δικαιούται ο γονιός να παρεμβαίνει στην ερωτική ζωή του ενήλικου παιδιού του σε καμία περίπτωση. Σε καμία. Είσαι άνω των 18. Έχεις κάθε νομική ελευθερία να συνάψεις οποιαδήποτε ερωτική σχέση με οποιοδήποτε άνθρωπο. Δεν της πέφτει λόγος. Η γνώμη μου είναι να τη το κόψει χωρίς ενοχές, γιατί το αδύνατο κομμάτι σου, η αδυναμία σου είναι ότι νιώθεις ενοχές και ότι τη λυπάσαι και ότι σε στενοχωρεί. Ξεκαθάρισε μέσα στο μυαλό σου ότι η μάνα σου δεν πάει καλά και δεν φταίσαι εσύ που δεν πάει καλά η μάνα σου, αυτή φταίει που δεν πάει να ψυχοψαχτεί. Άμα μα βλέπεις το βίντεο, πήγαινε κατευθείαν στο ψυχολόγο και στο ψυχίατρο, πήγαινε έτσι να γίνει μια διάγνωση, να δούμε αν έχεις καμιά διαταραχή προσωπικότητας, να δούμε τι θέματα έχεις και δεν σέβεσαι τα παιδιά και δεν σέβεσαι την αγάπη τους. Κόψε το στη μάνα σου και ζήσε τη σχέση σου χωρίς να βιάζεσαι. Σου το λέω και επειδή είσαι μορφωμένη κοπέλα το καταλαβαίνεις. Μετά τα 26 περίπου χρόνια στη γυναίκα και μετά τα 28 περίπου χρόνια στον άνδρα επιτυχάνεται η πλήρης ανάπτυξη των πρόσθετων μετωπιών λοβών και ένας άνθρωπος μπορεί να καταλάβει ποιος είναι και να καταλάβει τον εαυτό του σε εκείνη την ηλικία. Απόλαυσε τη σχέση σου, συνέχισε τη σχέση σου και όταν φτάσετε στην ηλικία που θα, είστε, που θα είναι ο φίλος σου 28 και δεν ξέρω αν θα είσαι και εσύ 28, μπορεί να είσαι και εσύ 28 γιατί θα είσαι στην ίδια ηλικία, αν ακόμη μέχρι τότε όλα καλά και συνεχίζετε να έχετε μια καλή σχέση και μια σχέση αγαπητική και ουσιαστική, προχώρα. Μην προχωρήσεις στο να παντρευτείς ή να κάνεις παιδιά πριν από εκείνη την ηλικία. Και σου λέω αυτή τη συμβουλή όπως τη λέω και στην κόρη μου, όπως τη λέω και στο γιο μου, όπως τη λέω και σε όλα τα παιδιά. Απόλαυσε τη σχέση σου, δικαιούσε να έχει σχέση, δεν υπάρχει κανείς που να έχει δικαίωμα να σου απαγορεύσει να έχει σχέση, όμως είναι πολύ καλή ιδέα επιλογές και αποφάσεις για τη συνέχεια της ζωής μας, για τόσο σοβαρά πράγματα όπως ο γάμος και ο ερχόμος ενός παιδιού στον κόσμο, να γίνονται σε μια ηλικία άνω των 28 ετών. Αυτή είναι η γνώμη. Λυπάμαι πάρα πολύ που σου τύχε τέτοια μάνα. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βίντεο στο TEDx, το οποίο έχει να κάνει με την απόρριψη. Είναι στα αγγλικά. Θα το βάλω όμως στην περιγραφή του βίντεο. Λέει «Overcoming rejection when people hurt you and life is unfair». Λέει «Ξεπερνώντας την απόρριψη όταν οι άνθρωποι σε πληγώνουν και η ζωή δεν είναι δίκαιη». Ο μιλητής στο TEDx είναι ο Ντάριλ Στίνσον, ο οποίος μιλάει για το θέμα της απόρριψης και λέει αν οι άνθρωποι συνειδητοποιήσουμε ότι η απόρριψη μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα, είτε προβολή, δηλαδή rejection is projection, προβολή των δικών τους αποθυμένων αυτών που μας απορρίπτουν, είτε προστασία, protection, λέει rejection might be projection or protection. Αν το, λάκι μου φρονή μας σε παρακαλώ, αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα, ότι όποιος μας απορρίπτει γιατί έχει θέματα ο ίδιος, ή μπορεί κάτι που μας συμβαίνει στη ζωή μας και τρώμε μια απόρριψη, να είναι μια προστασία, στην ουσία η μάνα σου με την απόρριψη που σου δίνει μπορεί να σε προστατεύει από ζημιά που θα μπορούσε να σου κάνει στο μέλλον. Σε αυτή την πολύ νεαρή ηλικία των 22 ετών να συνειδητοποιήσει ότι η μάνα σου δεν πάει καλά, και δεν είναι μητρική και είναι αδιάγνωστη, ούτως ώστε να μην τη λαμβάνεις σοβαρά υπόψη σε συμβουλές ζωής που θα σου δώσει και στο μέλλον και να προστατευτείς από μεγαλύτερα κακά που θα μπορούσες να πάθεις ακούγοντάς τη. Δεν θέλω να σου πω πόσες γυναίκες και πόσοι άνδρες μετανιώνουν την ώρα και τη στιγμή που λάτρευαν τυφλά τους γονείς τους και ακολουθούσαν κάθε συμβουλή των γονέων τους στην ενήλικη ζωή τους και έφτασε στο σημείο να κάνουν τη ζωή τους σαλάτα θέλοντας να ευχαριστήσουν τους γονείς τους. Η γνώμη μου. Καλή δύναμη σου εύχομαι, καλή συνέχεια στις σπουδές σου και έχεις την αγάπη μου. Φιλιά.